centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Δημήτρη, για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται, γιατί νομίζω ότι μετά τις απαγορεύσεις έχουμε σημαντικότατα θέματα για τους ανθρώπους που έβγαλαν, όπως είπα νωρίτερα, με χίλια δυο βάσανα το χειμώνα να μεγαλώσουν τα αρνάκια. Φτάνουμε στο Πάσχα και κινδυνεύουμε να μην έχουμε ούτε το αρνί του Πάσχα. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε, τα ζητήματα είναι πολύ παραπάνω από αυτά που συζητάτε, έτσι, και το πιο σοβαρό βέβαια θα είναι για τον νομό η κατάσταση άμα θα πάμε σε καραντίνα. Σωστό. Εμείς από την ημέρα ήδη που άρχισαν να παίρνουν τα μέτρα είμαστε σε μια επικοινωνία, προσπαθούμε να δώσουμε και στο Υπουργείο να καταλάβει ότι ήδη από αυτό το πράγμα θα έχουμε μια τεράστια ζημιά. Ναι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον η κατανάλωση στα αρνιά έχει πέσει κατακόρυφα. Ναι. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες τα αρνιά τα οποία σφαχτήκαν είναι μειωμένα τουλάχιστον κατά 85% τουλάχιστον. Για ποιο λόγο, Δημήτρη, φοβάται ο κόσμος τι? Δεν παίρνει, δεν αγοράζει, δεν... Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κυκλοφορία του κόσμου, δεν υπάρχει κατανάλωση, έχει στραφεί ο κόσμος περισσότερο και στις τροφές, είτε όσπρια, είτε δημαρικά, είτε μια σειρά τέτοια πράγματα. Αφού πήρε 100 κιλά μακαρόνια από το σούπερ, πώς να πάρει τα αρνάκια. Υπάρχει σοβαρό θέμα εκεί πέρα. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει και με το γάλα, όπως τώρα προέκυψε και στις περιοχές, στα δύο χωριά στα οποία μπήκανε στην καραντίνα. Μάλιστα. Δηλαδή. Σε περίπτωση που ο νομός Καστοριάς μπει σε καραντίνα. Το οποίο το ζητάνε όλοι οι φορείς. Το οποίο το ζητάνε όλοι οι φορείς. Ναι. Δεν έχω να πω. Και γίνεται και ερώτηση στη Βουλή. Και έγινε και ερώτηση στη Βουλή, Δημήτρη, να το ξέρει σήμερα. Από την κυρία Τελιορίδου, γιατί ο νόμος Καστοριάς δεν έχει μπει ακόμη σε καραντίνα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το ζήτημα της καραντίνας το ψάχνουμε ήδη από τη Δευτέρα για να δούμε τι θα γίνει για την περιοχή του νομού, γιατί είναι σοβαρό το κομμάτι. Σημαίνει ότι δεν θα, αν μπούμε σε καραντίνα, σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κανένα φορτηγό ούτε να μπει ούτε να βγει από την Καστοριά, παραδείγματος χάρη. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα η τελευταία επικοινωνία που είχαμε το Υπουργείο. Εκτός αν υπάρξουν οι εξαιρέσεις, γιατί πάντα στον κανόνα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει διαδικασία, δεν υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον από το Υπουργείο που μιλάμε από τη Δευτέρα, που να ξέρουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Στο τελευταίο που καταλήγουμε και τουλάχιστον πιστεύω ότι θα είναι ένα ζήτημα που θα το δούνε, είναι ότι θα πρέπει να περιγράφεται για το τι ακριβώς θα γίνει για το κάθε προϊόν. Και εκεί είναι ένα ζήτημα. Το θέμα είναι ότι με βάση την διαδικασία της καραντίνας προβλέπεται ότι αυτά τα αυτοκίνητα που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν για τον εφοδιασμό της κάθε κοινότητας, τουλάχιστον αυτό γράφει αυτό που είδα εγώ, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος στον οποίο θα απολυμμένεται εσωτερικά και εξωτερικά το αυτοκίνητο που θα μπαίνει και θα βγαίνει από τον νομό. Τέτοιο πράγμα δεν ξέρω πότε μπορεί να δημιουργηθεί και πόσο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί, ειδικά στις εισόδους και εξόδους του νομού. Ήδη σας λέω υπάρχει ένα θέμα με τα χωριά που είναι σε αποκλεισμό, οι κτηνοτρόφοι του γάλα το πετάνε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Άρα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι δεν θέλουν να μπει ο νομός σε καραντίνα, για να το καταλάβουμε δεν ακριβώς. Δεν είναι το θέμα ότι δεν θέλουμε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γραφτεί στην απόφαση που θα πάρθει για την καραντίνα και να προβλέπει τι ακριβώς θα γίνει. Εάν είναι να πεταχτεί αυτό το γάλα, θα πρέπει να γίνει μια καταμέτρηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να δούμε μια διαδικασία το τι θα γίνει αυτό το παραγόμενο γάλα. Μάλιστα. Γιατί έχουμε ακούσει και χαζά πράγματα από το Υπουργείο, έτσι. Και έχει να κάνει με το ότι τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς ακριβώς είναι η παραγωγή. Τι να σας πω, τη Δευτέρα η πρώτη άποψη ήταν παστεραιώστε το γάλα. Πού να το παστεραιώσουμε, αποθηκεύστε το. Πώς θα το αποθηκεύσουμε, τι είναι το γάλα να το αποθηκεύσει. Τι να σας πω, έχω ακούσει ευτράπελα πράγματα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας. Μάλιστα. Και προσπαθούμε, είμαστε σε μια ενημέρωση, προσπαθούμε τώρα να βάλουμε το ζήτημα και στην Επιτροπή που θα δει αυτά τα ζητήματα. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία από το πρωί, για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον κάποιες αποφάσεις που θα δούμε από εκεί και πέρα. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι. Και μπαίνουν και άλλα ζητήματα, Χρήστο. Εμείς ο περισσότερος ο νομός, το γάλα το παίρνουν μεγάλες εταιρείες. Ναι. Με βάση τον νόμο λέει ότι αν παρουσιαστεί ένα κρούσμα, με βάση την απόφαση μάλλον, ένα κρούσμα σε μια επιχείρηση από αυτές, η επιχείρηση κλείνει και μπαίνει σε καραντίνα. Η παραγωγή αυτή που δίνουν το γάλα σε αυτή την επιχείρηση, τι θα γίνουνε. Δηλαδή είναι ζητήματα που τρέχουμε να προλάβουμε, να πάρθουν αποφάσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και παρακάτω.
Άρα λοιπόν είναι πολύ επιφυλακτικοί και για το γάλα τους, αλλά και για τα αρνάκια του Πάσχα οι κτηνοτρόφοι. Δεν ξέρω τώρα, αυτή τη στιγμή πραγματικά. Αναφορά για το αρνάκι. Πάμε λίγο. Ένα σοβαρό κομμάτι που μπαίνει είναι το ζήτημα των εξαγωγών. Εγώ μίλησα με 4 εταιρείες οι οποίες κάνουν εξαγωγή. Υποχρεωμένος ήμουνα, γιατί είμαι και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Ήδη βγάζουμε και μία ανακοίνωση σαν Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων μαζί και με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, που είναι κοινή σήμερα. Θα βγει ήδη, θα δοθεί στη δημοσιότητα. Είναι ένα ζήτημα, γιατί Πάσχα στην Ιταλία και στην Ισπανία, που ήταν ο κύριος όγκος των εξαγωγών, το δικό μας, δεν θα γίνει. Αυτό σημαίνει. Και αν δεν γίνει και άρα, το δικό λοιπόν, μας Πάσχα... επειδή πραγματικά στέλναμε κρέατα, στέλναμε αρνάκια και στην Ιταλία για το δικό τους Πάσχα. Κοιτάξτε να δείτε, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Πάσχα, δεν θα γίνει Πάσχα. Οι εξαγωγές των αρνιών, τα αρνιά που σφάζονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 50% γίνεται εξαγωγή σε αυτές τις δύο χώρες. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο εδώ και 4 χρόνια. Έτσι. Και υπήρχαν οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές αυτές έχουν σταματήσει ήδη. Δεν γίνεται εξαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο όγκος των αρνιών αυτών θα μείνει για την εγχώρια αγορά. Δεν συζητάμε που η τιμή έχει καταρακυλήσει και έχει φτάσει στα. Η εγχώρια αγορά θα μπορέσει να απορροφήσει όλες αυτές τις ποσότητες. Το ζήτημα να είναι πάρω αυτό, ένα αρνάκι. Πώς θα να πάρω, κύριε Μόσχο. Δεν πρόκειται να τις απορροφήσει. Ναι. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Εδώ υπάρχει ο περιορισμός. Τα αρνάκια, ξέρετε πώς γίνεται, είναι οικογενειακή συνάθρηση. Ψήνονται, ναι, κάνουν, ράνουν, ναι, όλα αυτά. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Άρα αυτά θα μείνουν και θα μείνουν στους παραγωγούς. Πού να φωνάξεις στο σπίτι τώρα, ελάτε στο χωριό να ψήσουμε τα αρνί όλο το σόι. Δεν γίνεται αυτό πια. Δεν θα γίνει αυτό πια. Εκ των πραγμάτων. Αυτό λέω. Και ή τους φίλους ή την παρέα σου. Να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, να δει το ζήτημα η κυβέρνηση και να είναι προετοιμασμένη για να πάρει κάποια μέτρα. Και δεν είναι μόνο το Πάσχα και η Πρωτομαγιά. Θυμίζω ότι όλα αυτά είναι συναθρήσεις, είναι κόσμος και τα λοιπά που δεν θα γιορτάσει όπως πρέπει για να έχει και την κατανάλωση, να μπορέσει να απορροφήσει και η εγχώρια αγορά ό,τι μπορεί περισσότερο. Άρα για λοιπόν, πρόταση Δημήτρη, τι πρέπει να γίνει. Η υπόθεση του αρνιού, Χρήστο, ειδικά το Πάσχα, είναι τουλάχιστον η κατανάλωση από την παραγωγή αρνιών που παράγουμε εμείς, τουλάχιστον το 70%. Σφάζονται το Πάσχα. Βέβαια. Και είναι και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πώς και πώς περιμένουν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι μας, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι μας, να βγάλουν ένα μεροκάματο αυτές τις μέρες. Εμείς σας λέω, ήδη σαν σύνδεσμος καταθέσαμε σήμερα, βγάλαμε μία ανακοίνωση και την απευθύνουμε και προς την κυβέρνηση. Ήδη την έχουμε στείλει και στο αρμόδιο Υπουργείο από το πρωί. Βάζουμε ένα ζήτημα ότι θα πρέπει να βγει και να γίνει μια καταγραφή των αρνιών τα οποία θα μείνουν. Θα πρέπει να μπει ένα ζήτημα ενίσχυση των κτηνοτρόφων για τη διατήρηση αυτών των αρνιών τα οποία θα μείνουν. Είτε θα μείνουν για ζώα αναπαραγωγή στα θηλυκά, δηλαδή να μπορέσουν να σφάξουν μόνο τα αρσενικά. Αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα πρέπει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος να έχει και το κομμάτι των ζωοτροφών για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Και ζητάμε μια συγκεκριμένη ενίσχυση ότι πρέπει να πάρθει εκεί πέρα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Ήδη το έβαλε το πρωί ο κ. Γεωργιάδης και ειλικρινά εξεπλάγινε από την κουβέντα ότι το κομμάτι των de minimis που έχει να κάνει με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ήδη συζητιέται το κονδύλιο αυτό να φύγει και να πάει να ενισχύσει κάποιες επιχειρήσεις. Δεν διαφωνούμε να ενισχυθούν επιχειρήσεις ή οι εργαζόμενοι, έτσι, για να μην φανεί μια αντιπαλότητα. Αλλά πιστεύουμε ότι το κομμάτι των de minimis από μεριά του Υπουργείου Γεωργίας θα πρέπει να μείνει και να αποζημιωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα πάθουν σοβαρές ζημιές από αυτά τα θέματα. Και σας λέω, τουλάχιστον ευχής έργου θα είναι να μην προχωρήσουμε στην καραντίνα με τη λογική να μείνουν τα γάλατα στους παραγωγούς. Προσέξτε όμως τι γίνεται, κύριε Μόσχο. Δεν διάφωνο για την καραντίνα. Η καραντίνα, αν πρέπει να μπει, θα μπει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία. Δεν υπάρχει κάτι πολύτιμότερο. Από εκεί και μετά όμως. Ας δούμε και αυτά τα ζητήματα, γιατί μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο. Δεν γίνεται να μην δεν μπουν. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε μπροστά μας. Είναι ένα πρόβλημα που θα το βρουν εκατοντάδες οικογένειες στον νομού μας μπροστά μας. Που ζουν από αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς λέω. Κοιτάξτε, να δείτε, οι οικογένειες που ασχολούνται ειδικά με την προβατοτροφία στον νομό, στο σύνολό της είναι 430 οικογένειες. Βέβαια. Και είναι σοβαρό. Δηλαδή, μιλάμε για μια ποσότητα γάλακτος που σήμερα από τα λίγα στοιχεία εγώ που μπόρεσα να μαζέψω είναι κοντά στους 50 τόνους ημερήσια παραγωγή. Δεν είναι μικρό η μικρή παραγωγή. Αυτά τα ζητήματα, να υποθέσω ότι δεν τα είχατε θέσει και στις συσκέψεις που έγιναν. Με καλεστήκατε βέβαια κιόλας, αλλά. Σε ποιες συσκέψεις τώρα, δεν θέλω να μιλήσω. Ναι, γιατί.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να το προχωρήσω το θέμα. Σας είπα ότι έχουμε μία επικοινωνία από τη Δευτέρα ουσιαστικά πιο έντονη, αλλά αυτά που ακούσαμε είναι τραγελαφικά. Όταν σας λέω τραγελαφικά, τραγελαφικά. Έχω συνάδελφο εγώ τώρα, ο οποίος έχει μέσα στο στάβλο του 700 αρνιά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχει 700 αρνιά. Το λέω αυτό, ξέρετε, κύριε Μόσχο, γιατί. Γιατί μέσα σε μια σύσκεψη μπορεί να μην αισθανθείς, ήταν, ας πούμε, ο περιφερειακός συμβουλός και δικό σας άνθρωπος, ο κύριος Μάνος. Ο κύριος Μάνος έχει βάλει την υπογραφή του για καραντίνα στο νομό. Δεν διαφωνώ για την καραντίνα, σας είπα. Ναι. Δεν διαφωνώ για την καραντίνα, γιατί είναι ζήτημα υγείας και προέχει υγεία. Ναι. Το θέμα είναι ότι στην απόφαση που αν θα πάρθει για καραντίνα, θα πρέπει επίσημα να κλάψουν μανούλες σε αυτό το κλάδο. Τι κάνουμε με αυτό το πράγμα. Άλιστα. Γιατί σας λέω, ήδη έχουμε το παράδειγμα των συναδέλφων οι οποίοι είναι στα δύο χωριά σε καραντίνα. Οι οποίοι όπως είδα, τους πάνε και φαγητό με ειδικές σχολές έξω από και τα φάρμακά τους έξω από την πόρτα και εξαφανίζονται. Δηλαδή οι άνθρωποι εκεί τώρα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση κάπως. Δηλαδή λέμε και εμείς εδώ να μπούμε σε καραντίνα, γιατί αυτό θα έχει και κάποια ευεργετικά σίγουρα. Αλλά από εκεί και μετά θα έρχονται άνθρωποι με κάτι άσπρες στολές αστροναυτικές, θα μας αφήνουν φαγητό έξω από την πόρτα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία, θα μας αφήνουν και τα φάρμακα και θα εξαφανίζονται. Δεν ξέρουν τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι οι καταστάσεις οι οποίες παλιά οι γονείς μας έλεγε, δεν έχετε δει πολέμους, οι παππούδες μας. Εμείς θα λέμε στα δικά μας παιδιά ή θα διηγούμαστε στα εγγόνια μας, δεν έχετε δει πώς μας έφερναν το φαγητό. Δηλαδή, πρωτόγνωρα πράγματα πραγματικά. Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο στο στρατό έκανε. Χρήστο, είναι ο βιολογικός πόλεμος. Ναι, ο βιολογικός πόλεμος, βέβαια. Βέβαια. Δεν ξέρω αν το πέρασε βέβαια, αυτό, αλλά το υπήρχε πέρασε. Μια κουβέντα τέτοια στο στρατό που λέγονταν και τι κάνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Εγώ σας είπα ότι δεν διαφωνώ για την καραντίνα, γιατί είναι και άλλα ζητήματα τώρα, που μπορεί να μπορέσει και να βοηθήσει. Δημήτρη, προλαβαίνουμε να γλιτώσουμε το Πάσχα, διότι το Πάσχα είναι τώρα πόσο έχει, ένα μήνα τώρα ακόμα. Έχουμε. Τουλάχιστον εγώ από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω στη τηλεοράση, γιατί άλλη ενημέρωση δεν μπορείς να έχεις, αυτό που φαίνεται ότι το Πάσχα δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον. Μάλιστα. Βλέποντας βέβαια και μιλώντας, τώρα τι να σας πω, έχουμε μία επαφή. Είναι ακριβώς ένα μήνα, είναι την Κυριακή 19 Απριλίου το Πάσχα, να υπενθυμίσω. Ναι, έχουμε μία επικοινωνία με μία οργάνωση που είναι η Κόπα Κοζέκα, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνεταιρισμοί πανευρωπαϊκά. Ναι. Στην Ιταλία που ήδη υπάρχουν και μπήκανε τα ζητήματα της καραντίνας, ειδικά στις βόρειες περιοχές, ναι, στις βόρειες περιφέρειες, ναι, εκεί υπήρξε συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Δηλαδή το γάλα συλλέγεται, ναι, μέσα στο νομό με τα βιτία, αλλά εκεί υπάρχουν και εργοστάσια που το συλλέγουν και το δουλεύουν μέσα στο νομό. Εμείς, ναι, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Δεν έχουμε, μάλιστα. Έτσι, στις περισσότερες περιοχές. Και μάλιστα, επειδή συζητήσαμε τι γίνεται για κάποιους που δεν υπάρχει εργοστάσιο κοντά στις περιφέρειες, έγινε, λέει, η αλλαγή μεταξύ των εργοστασίων από περιφέρεια, μάλιστα, σε περιφέρεια με τους παραγωγούς τους οποίους είχε. Αυτό όμως εδώ πέρα δεν μπορεί να βγει, γιατί στην Καστοριά δεν υπάρχουν μεταποιητικές μονάδες. Και επομένως θα πρέπει να το δει και η περιφέρεια, όταν θα μπει το ζήτημα της καραντίνας και θα μπει ουσιαστικά, ότι θα πρέπει να πάρθει μια πρόβλεψη για το τι θα κάνουμε κι εμείς. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει και στην περίπτωση που μπει όλη η Ελλάδα σε καραντίνα. Ακούμε σιγά σιγά και τέτοιου είδους σενάρια και για απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα δούμε λοιπόν, πραγματικά έχουμε ένα μήνα μπροστά μας. Οι εκτιμήσεις, λέει ο κύριος Μόσχος, είναι ότι δεν θα προλάβουμε το φετινό Πάσχα. Για οτιδήποτε νεότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω εάν, γιατί έρχεται τώρα και ένα μήνυμα, επειδή σήμερα το μεσημέρι κατά τις 12 θα γίνουν, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για επιχειρήσεις και εργαζομένους που κλείνουν. Δεν ξέρω εάν λέω, δεν ξέρω, γιατί με τη μία ή την άλλη έννοια και εσείς επιχείρηση είστε, αν θα μπορείτε να ευνοηθείτε από τις διατάξεις αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Μας στέλνει εδώ, ας πούμε, φίλος, μας λέει για τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν με απόφαση κυβέρνησης, θα έχουν, λέει, ευεργετικές διατάξεις. Σε ό,τι αφορά, λέει, γουνοποιητικές με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας, αν είναι έτσι, οι εργαζόμενοι μένουν εκτός επιδόματος και στον κλάδο των γουνεργατών. Είναι δυνατόν, λέμε, τόσα κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό να μένει έξω ο κλάδος της Γούνας? Δεν είναι ο κλάδος της Γούνας τα μαγαζιά που υποχρεωτικά κλείνουν από σήμερα.
κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω τι θα συμβεί και με τον δικό σας κλάδο και αν θα ζητήσετε να μπείτε στους αντίστοιχους κωδικούς ώστε να έχετε κάποιο είδους αποζημίωση. Εγώ σας λέω ότι το ζήτημα το βάλαμε ήδη από χθες. Εμάς μας είπαν ότι θα το δουν στα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν μετά από μια εβδομάδα. Γιατί θα υπάρξουν, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση, ότι θα υπάρξουν και δεύτερα μέτρα. Εμείς αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Θέλουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο να ξέρει τι ακριβώς γίνεται, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να σηκώσουμε το θέμα, γιατί σας λέω από την πρώτη επαφή που είχαμε από τη Δευτέρα, φάνηκε πραγματικά ότι όχι δεν θέλανε να καταλάβουν το πρόβλημα, δεν ξέρουν το πρόβλημα. Και όπως και αυτό που βάζετε τη στιγμή αυτή, ας πούμε, και για τους γονοποιούς. Μάλιστα. Δηλαδή παίρνονται κάποιες αποφάσεις για μας, χωρίς εμάς, χωρίς να ξέρουν πώς είναι το αντικείμενο. Εμένα όταν μπήκε το ζήτημα... Δηλαδή κλείνει το εμπορικό κατάστημα σήμερα που είναι ένας άνθρωπος μέσα και πουλάει δύο παντελόνια την ημέρα και μένει ανοιχτή μια γονοποιητική επιχείρηση που έχει 150 εργαζομένους μέσα ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν ξέρω. Τι να πω. Έτσι. Τα ζητήματα σας λέω, εύχομαι τουλάχιστον την υγεία σε όλους τους συνανθρώπους, να μην έχουμε κι άλλα κρούσματα κι άλλους θανάτους, να μπορέσουμε να... Το απόγευμα θα ξέρουμε για τα νέα, αν θα έχουμε νέα. Γιατί έχει αλλάξει λίγο το πράγμα, μαθαίναμε κάθε μεσάνυχτα προς πρωί. Από τα πολλά δείγματα πια έχει μετατοπιστεί ο χρόνος των ανακοινώσεων για την δική μας περιοχή. Πάμε μεσημέρι προς απόγευμα πια για να μαθαίνουμε τι έγινε με τα δείγματα της προηγούμενης μέρας. Είμαστε μέχρι στιγμής στα 18-10 εκ των οποίων στο νοσοκομείο Καστοριάς. Λοιπόν, κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που είσαι μαζί μας. Για οτιδήποτε νεότερο τα ξαναλέμε. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.